Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που απεργούν, οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μαθητές και τους γονείς, διαδηλώνουν ξανά για τα αυτονόητα, για μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία. Φάγατε τα μούτρα σας με τους εκβιασμούς, τις απειλές, ακόμα και την καταστολή απέναντι σε μαθητές. Ακόμα και σήμερα με το όργιο τρομοκρατίας προσπαθήσατε να παρεμποδίσετε και να διαλύσετε μια μαζική συγκέντρωση, μάλιστα κυνηγώντας μικρά παιδιά. Δεν τα καταφέρατε. Σταματήστε πια να παίζετε στα ζάρια την υγεία των εργαζομένων, των παιδιών μας. Πάρτε μέτρα στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάντε προσλήψεις σε νοσοκομεία τώρα, πριν είναι αργά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να συνεχίσω με ένα επίσης κρίσιμο ζήτημα της επικαιρότητας. Πριν πω στο κυρίως θέμα για το οποίο πήρα το λόγο. Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Roots Race επέστρεψε στην Ανατολική Μεσόγειο, κινείται σε περιοχή που εντάσσεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πλησιάζει επικίνδυνα το Καστελόριζο. Φαίνεται πως η τουρκική κυβέρνηση αξιοποιεί τις ισχυρές οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Γερμανία, άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει πρόσθετα ζητήματα που αφορούν τις γκρίζες ζώνες, ενώ εξυφαίνεται και το σενάριο της μερικής αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Παράλληλα, με απόφαση των τουρκικών και τουρκοκυπριακών αρχών, άνοιξε το παραλιακό μέτωπο των Βαρουσίων στην κατεχόμενη Αμόχωστο και τον Μπαρμπαρός καταπατά διαρκώς την Κυπριακή ΑΟΖ. Με δύο λόγια, οι εξελίξεις περικλείουν μεγάλους κινδύνους και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει την άξη στον αέρα τους ανυπόστατους ισχυρισμούς περί αναδίπλωσης και υποχώρησης του Ερντογάν. Τα σημειώνουμε αυτά γιατί πριν λίγες μόλις μέρες πανηγυρίζατε όλοι σας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ του Πομπέο στην Ελλάδα και μέχρι σαϊδίας χαιρετήσατε την επιθεώρηση που έκανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αμερικάνικη βάση της Ούδας, την προώθηση και των επιχειρηματικών και των πολιτικοστρατιωτικών κυρίως συμφερόντων τους στην περιοχή. Δεν είχατε λόγια για να εκφράσετε τη χαρά σας για την επίσκεψη και του άλλου γερακιού, του ΝΑΤΟ, του Στόλτεμπεργκ, και την ενεργοποίηση του νατοϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, με το πρόσχημα λέγατε ότι αυτό θα έβαζε φρένο στην τουρκική επιθετικότητα. Ποντάρατε στη Γερμανία, στη Γαλλία και δώσατε τα ρέστα σας για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρώντας να ωρεοποιήσετε τις απαράδεκτες αποφάσεις που πήρε για την Τουρκία, κάνοντας γαργάρα τα περί κυρώσεων, οι οποίες άλλωστε έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να ακυρώσουν τις ισχυρές στρατιωτικές οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και ενώ τα παζάρια και για το προσφυγικό βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπηρετείτε μονοπωλιακούς ομίλους που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας στην Ελλάδα και έχουν επιλέξει αυτές τις ευρωατλαντικές συμμαχίες για τα δικά τους συμφέροντα και προσπαθείτε συστηματικά να εξαπατήσετε το λαό μας, καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες, καλλιεργώντας εφησυχασμό. Αλλά οι εξελίξεις σας διαψεύδουν καθημερινά. Κρύβετε ότι οι σύμμαχοί σας έχουν εγκληματικές ευθύνες για τους πολέμους στο Ιράκ, στη Συρία, τη Λιβύη, που έχουν βάλει και την ουρά τους όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν τους δικούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή, σε ανταγωνισμό βέβαια με τη Ρωσία και την Κίνα, για τις ενεργειακές πηγές, για τους αγωγούς. Καλύπτουν και ενθαρρύνουν την τουρκική προκλητικότητα, επιδιώκοντας και έτσι να αποσπάσουν την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας και να δυναμώσουν βέβαια την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στόχος τους είναι η προώθηση αμερικάνικων και ευρωπαϊκών συμφερόντων στην περιοχή, η παραπέρα ανάπτυξη της δραστηριότητας των ενεργειακών κολοσσών. Όλα αυτά βρίσκονται
πίσω από την επιμονή τους και στον ελληνοτουρκικό διάλογο για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου. Και εσείς, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, με ουρά τους άλλα κόμματα εδώ μέσα, εμπλέκεται τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς με βαριές συνέπειες στα κυριαρχικά δικαιώματα. Ό,τι και αν ισχυριστείτε, τα γεγονότα αποδεικνύουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά αντίθετα εμπλέκουν ακόμα περισσότερο τη χώρα στους μεγάλους ανταγωνισμούς, στις επικίνδυνες διευθετήσεις που προωθούνται στο Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, υπό ευρωατλαντική εποπτεία και με τη συμμετοχή των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας. Τι να πει κανείς και για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπλέει στρατηγικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εννοούμε για τις αμερικανικές βάσεις, τη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ, συνθυματολογεί μιλώντας για κόκκινες γραμμές και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια και ανατολικά της Κρήτης. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ισχύει για κάθε χώρα. Όμως προσέξτε, την ίδια στιγμή τονίζουμε ότι στα χέρια αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία σήμερα δεν μπορεί αυτό να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως πανάκια και να δώσει απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα. Αντίθετα, μπορεί και να περιπλέξει παραπέρα την κατάσταση, να οξύνει τους ανταγωνισμούς σε βάρος όλων των λαών της περιοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τον λαό να μην επιδείξει καμιά εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης, καμιά αστικής κυβέρνησης, κανενός κόμματος που υπηρετεί συμφέροντα και σχεδιασμούς ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για τη διασφάλιση των δικών του συμφερόντων, να δυναμώσει την πάλη του για απεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς, τους επικίνδυνους, να οδηγήσουμε με την πάλη μας τη χώρα σε αποδέσμευση από αυτές τις συμμαχίες. Και τώρα στο προκείμενο, το κύριο ζήτημα για το οποίο πήρα το λόγο. Η κυβέρνηση σας, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας, ετοιμάζεται σήμερα να ολοκληρώσει το εγκληματικό σχέδιό της για τη Λάρκο. Και μάλιστα πετάξατε μια απαράδεκτη τροπολογία για τη Λάρκο σε νομοσχέδιο για τα πλαστικά. Τόσο πλαστικές βέβαια είναι οι ίδιες οι ιδέες σας, οι θέσεις σας, η πολιτική σας. Δεν λέω αν είστε κι εσείς οι ίδιοι. Ολοκληρώνεται λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο υλοποίησαν βήμα-βήμα όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και έχει στόχο την παραπέρα απαξίωση, την ιδιωτικοποίηση, ακόμα και το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης. Το σχέδιό σας το λέμε εγκληματικό γιατί η Λάρκο δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας από τη σκοπιά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως η χώρα μας είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στο υπέδαφος νικελιούχα μεταλλεύματα με κοβάλτιο, γεγονός που τα κάνει δισεύρετα σε όλο τον κόσμο. Πως η μεγαλύτερη παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα σε όλο τον κόσμο είναι πελάτες της Λάρκο. Πως στη χώρα μας και στη Λάρκο έχουν γίνει συγκεκριμένα πειράματα με επιτυχία για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλιβα, καθαρού νικελίου και σε ικανοποιητικό επίπεδο πείραμα νικελίου με τη μορφή της υδρομεταλλουργίας. Και όλα αυτά σήμερα που όλοι μιλούν για την ηλεκτροκίνηση, για το μέλλον που μπορεί να έχει η αξιοποίηση του νικελίου και του κοβαλτίου. Αυτά μόνο φτάνουν για να καταλάβει κανείς τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η Λάρκο, την οποία με την τροπολογία που ετοιμάζεστε να ψηφίσετε, την οδηγείτε όχι μόνο
σε παραπέρα ιδιωτικοποίηση, αλλά ακόμα και στο λουκέτο. Γιατί με την πρότασή σας, κανένας μελλοντικός ιδιοκτήτης δεν δεσμεύεται για το αν θα διατηρήσει τον παραγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης, για το αν η Λάρκο θα συνεχίσει να παράγει καθετοποιημένα από τα μεταλλεία ως το εργοστάσιο, ενώ δεν διασφαλίζεται ούτε μία θέση εργασίας. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η σύμβαση που είχε συνάψει η ειδική διαχείριση με τη ΔΕΗ λήγει στο τέλος του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι από την 1η του Γενάρη δεν θα υπάρχει ρεύμα στο εργοστάσιο. Μάλιστα, όπως επίσης καταγγέλουν στα μεταλλεία της Εύβοιας, έληξε η σύμβαση της ειδικής διαχείρισης με το μεγάλο εργολάβο, ο οποίος πραγματοποίησε αποκάλυψη μεταλλεύματος, αφήνοντας μια πολύ μεγάλη πρίκα για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Στην Εύβοια έχουν ήδη απολυθεί 40 εργαζόμενοι από τον εργολάβο, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κάτοικοι των χωριών που χτύπησαν οι τελευταίες πλημμύρες. Τέλος του χρόνου, λήγουν και όλες οι συμβάσεις των δουλεμπορικών γραφείων που απασχολούν εργαζόμενους στο εργοστάσιο. Ήδη, τα δουλεμπορικά γραφεία, κάνοντας χρήση των αντεργατικών νόμων, έχουν ενημερώσει γραπτώς τους εργαζόμενους ότι θα απολυθούν για να γλιτώσουν τις αποζημιώσεις. Όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεστε να βάλετε το λουκέτο στη Λάρκο ύστερα από 56 ολόκληρα χρόνια. Ετοιμάζεστε να πετάξετε στο δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους, αφού όπως ήδη δηλώνουν τα κυβερνητικά στελέχη σας, οι νέοι ιδιοκτήτες, εάν και εφόσον υπάρξουν, θα διαλέξουν όσους θέλουν και με τους όρους που θέλουν. Ξέρετε καλά τι επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια εξέλιξη, όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή γύρω από τη Λάρκο. Ξέρετε καλά πως η χρεοκοπή απειλεί πολλά νοικοκυριά στο νομό Φθιώτιδας, συνολικά στην περιφέρεια Στερεάς. Και αυτό, εκτός από τους άλλους, θα έχει και την δική σας υπογραφή, κύριε Σταϊκούρα, που εκλέγεστε και στη Φθιώτιδα και δεν εμφανίσεστε ακόμα εδώ μέσα. Στο διάστημα βέβαια που μεσολάβησε από το καθεστώς της ειδικής διαχείρισης μέχρι σήμερα, κάνατε και ό,τι μπορούσατε για την απαξίωση της επιχείρησης, προκειμένου να παρουσιάσετε την ιδιωτικοποίηση, ακόμα και το λουκέτο, ως φυσικό επακόλουθο. Αυτό μας λέτε όλο αυτό το διάστημα. Τι να πρωτοπούμε για την εγκατάλειψη ουσιαστικά της επιχείρησης, στην οποία δεν γίνεται ούτε η στοιχειώδη συντήρηση υποδομών, για τα νέα μισθολογικά και εργασιακά δεδομένα που μονομερώς διαμορφώσατε σε βάρος δικαιωμάτων των εργαζομένων, στους οποίους εσείς και τα διάφορα παπαγαλάκια σας ρίξατε από πάνω και την ευθύνη για τα χρέη της επιχείρησης. Για τα 35 εκατομμύρια που δώσατε σε μεγαλομετόχους και σε μεγαλοεργολάβους για να δημιουργήσουν πρίκα για τους πιθανούς νέους ιδιοκτήτες. Φάγατε όλοι σας διαχρονικά, και εσείς της Νέας Δημοκρατία και εσείς του Κινάλ Πασόκ που απουσιάζεται αυτή τη στιγμή από την αίθουσα και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Όλα αυτά τα χρόνια το κόμμα μας πάλεψε με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα ενάντια στην απαξίωση, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Λάρκο. Σταθήκαμε απέναντι στα εγκληματικά σας σχέδια, απαιτώντας τη χρηματοδότηση, τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης με ευθύνη, σχεδιασμό και έλεγχο του κράτους, καθώς και την παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις δυνατότητές της, που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Αναδείξαμε, για παράδειγμα, πως η κατασκευή μονάδας ανοξείδωτου του Χάλιβα θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Ακόμα και σήμερα, με όλες μας τις δυνάμεις, συνεχίζουμε να απαιτούμε τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της όλων των θέσεων εργασίας. Γιατί η Λάρκο, όπως πολλές φορές έχουμε πει και εδώ στη Βουλή, είναι πραγματικό χρυσορυχείο. Το γεγονός ότι η Λάρκο είναι πραγματικό χρυσορυχείο το αποδείξαμε και μέσα στη Βουλή με την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας για την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης ταυτόχρονα με την προστασία των εργαζομένων.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ χωρίς καμιά συζήτηση. Δυστυχώς όμως, όπως και τις περισσότερες φορές, είχε και τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, που δεν βρήκαν τίποτα να πούν, έτσι έστω για τα μάτια του κόσμου. Δεν ήθελα να γίνει καμιά συζήτηση, ακριβώς γιατί δεν ήθελα να αποκαλυφθούν και οι δικές τους διαχρονικές ευθύνες. Γιατί όλοι τους έχουν συμβάλει στην απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, στο σχέδιο διάλυσης, υλοποιώντας βήμα το βήμα τις κατευθύνσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τώρα βάζει και πρόστιμα από πάνω. Μόνο και μόνο για να βάλουν πιο εύκολα χέρι τα ευρωπαϊκά, γερμανικά, γαλλικά, αλλά μονοπόλια στον πλούτο της ΛΑΡΚΟ, στον πλούτο της Ελλάδας. Γιατί κανείς από όλους εσάς δεν θέλει να γίνει συζήτηση τι ακριβώς επιχείρηση είναι η ΛΑΡΚΟ, τι δυνατότητες παραγωγής έχει, πώς αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη από τη σκοπιά του λαού, συγκεκριμένα και με στοιχεία και όχι με μεγάλες κουβέντες και λόγια του αέρα. Αυτό το χρυσορυχείο όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν βρέθηκε στα χέρια διαφόρων ιδιοκτητών. Πότε στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, πότε στα χέρια του ίδιου του κράτους, του καπιταλιστικού, που όλοι τους τη θεωρούσαν βαρύδι μόνο και μόνο γιατί δεν υπηρετούσε τις ανάγκες της δικής τους κερδοφορίας, του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου δηλαδή που έχετε επιλέξει και όποιον πάρει ο χάρος. Από αυτό το βαρύδι, όπως το λέτε, θέλετε να απαλλαγείτε τώρα και δεν κρατιέστε. Στα χέρια όμως πιστεύουμε εμείς της εργατικής τάξης, των εργαζομένων της χώρας, η ΛΑΡΚΟ θα είναι μεγάλο εφόδιο για την ικανοποίηση των μεγάλων αναγκών του ελληνικού λαού. Η ΛΑΡΚΟ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της ως ο μοναδικός φορέας σιδηρονικελούχων μεταλλευμάτων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, καλύπτοντας πάνω από το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς. Προϋπόθεση για να συνεχίσει όμως τη λειτουργία της είναι η αξιοποίηση προς όφελος του ελληνικού λαού των μεταλλευτικών προϊόντων, όπως η αξιοποίηση του εγχώριου νικελίου μέσα από την παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα, η μελετημένη χρήση του ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία, που θα μπορούσε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος σύγχρονων αναγκών για τη βιομηχανία, όπως και η παραγωγή πολλών ιατρικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, υλικών για σύγχρονες κατασκευές, πρώτες ύλες για μεταφορικά μέσα και τόσα άλλα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ΛΑΡΚΟ και γενικότερα των μεταλλευτικών πόρων μπορεί να διασφαλιστούν και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων με ανθρώπινες, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αυτός ο προσανατολισμός στη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και της αξιοποίησης των μεταλλευτικών πόρων έρχεται βέβαια, ξέρουμε, σε σύγκρουση με τις καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις που σκοπός τους είναι και το κέρδος των λίγων σε βάρος των πολλών, γνωστά. Γι' αυτό σήμερα είναι απαραίτητο και υπερόρημο, λέμε εμείς, να περάσει και η ΛΑΡΚΟ, όπως και όλος ο μεταλλευτικός πλούτος, όλα αυτά τα συγκεντρωμένα μέσα στην κοινωνική ιδιοκτησία. Αφού μόνο έτσι, με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, με εργατικό ταυτόχρονα και λαϊκό έλεγχο από τους ίδιους τους παραγωγούς του πλούτου, μπορεί να υπάρξει προοπτική για την πραγματική ευημερία του λαού μας, των εργατών της ΛΑΡΚΟ, των παιδιών τους. Το ΚΚΕ θα βρίσκεται μαζί με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και τις οικογένειές τους, τις γυναίκες, τα παιδιά τους. Βρίσκεται μαζί με τους κατοίκους όλων των χωριών της Φθιώτιδας, της Εύβοιας, της Βιωτίας, των άλλων περιοχών που υπάρχουν και ζουν δεκαετίες από τον πλούτο που παράγουν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Όλοι τους, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, υπάλληλοι, επιστήμονες της περιοχής αυτής, τα μαγαζιά της περιοχής, χαιρετίζουμε το αγωνιστικό φρόνημα όσων αντιστέκονται, εξακολουθούν να αντιστέκονται. Ακόμα και αυτοί που είναι στην επιρροή της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζηδάκη και κύριε Σταϊκούρα, που μάλλον θα μας ακούτε, ακόμα και αυτοί που προσπαθούν καθημερινά
να κοροϊδέψουν, εσείς δηλαδή, οι διάφοροι κομματάρχες σας, με γελίες υποσχέσεις, με ψεύτικα λόγια, σαν τον Γκόρτζο του Μαυρογιαλούρου, μας πλησιάζουν και μας λένε ότι μας εμπιστεύονται, ότι λέμε αλήθεια, ότι αυτή είναι η πρόταση για τη Λάρκο, ότι το ΚΚΕ έχει δίκιο, πάντα ήταν και είναι με την εργατική τάξη και το λαό. Τους λέμε λοιπόν και από το βήμα της Βουλής, αποτινάξτε το φόβο. Μην περιμένετε τίποτα από υπηρέτες Ευρωπαίων πολυεθνικών μονοπωλίων που έρχονται για να ρουφήξουν το αίμα και τον υδρότα σας. Δειλή, μοιραίη και αβουλιαντάμα, μην προσμένετε ίσως κάποιο θάμα. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας, ακόμα και όποια αν είναι η κατάληξη. Γιατί εσείς είστε η δύναμη, τους λέμε. Το Σάββατο θα είμαστε εκεί μαζί σας, μαζί τους, στη Λάριμνα. Σήμερα θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία, όπως είπε και η Διαμάντου Μανολάκο πριν. Και όσοι και όσες από εδώ μέσα ψηφίσουν την καταδίκη της Λάρκο, των εργατών της Λάρκο, πρέπει να γραφούν στο μαυροπίνακα σε όλα τα χωριά της πόλης και της πατρίδας μας.